Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλή χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη συνάντησή μας καθώς ξεκίνησε ο νέος χρόνος και επειδή έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τις γιορτές, οικογενειακές συναντήσεις, έχουμε διάφορα family reunions, έχουμε και προκλήσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν μαζευόμαστε όλη η οικογένεια, έρχονται στην επιφάνεια διάφορα θέματα στις δυναμικές των σχέσεών μας. Και εμφανίζεται και αυτό το περίφημο, μα τι με έπιασε τώρα. Συχνά το λέμε. Ή τι τον έπιασε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που μας πιάνει και ενώ έχουμε τις καλύτερες προθέσεις, ξαφνικά πετάμε μια κουβέντα ή κάνουμε μια κίνηση που χαλάει όλη την ομορφιά. Χαλάει εκείνη τη στιγμή πρόσχερα τις σχέσεις. Τι με έπιασε τώρα, είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε. Α, είναι το εγώ που με έπιασε τώρα, είναι ο λάθος νους που κυριάρχησε στη συνείδησή μου και πριν προλάβω να το σταματήσω, εκδηλώθηκε. Λες και το κάνουμε επίτηδες, να χαλάσουμε την αγάπη εκείνες τις μέρες που είναι οι γιορτινές μέρες. Και στενοχωριόμαστε όλα γι αυτό μετά, ναι, γιατί, γιατί το συνειδητοποιούμε ακριβώ για την αγάπη που λες. Ναι. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό μπορεί να συναντήσει μία ερώτηση ναι. που μας έκανε η Τάτα. Όταν λέμε πνευματικό εμπόδιο, τι εννοούμε. Τα πνευματικά εμπόδια, όπως καταλαβαίνετε, είναι οτιδήποτε μας σταματά από το να δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας που δεν είναι άλλος από τον εαυτό που ο Θεός δημιούργησε. Όμως στα μαθήματα θαυμάτων υπάρχει ένα πολύ κατατοπιστικό κεφάλαιο. Ε, Μαρία. Ναι. Είναι τα εμπόδια προς την ειρήνη. Δηλαδή η ερώτηση τι εννοούμε πνευματικό εμπόδιο θα λέγαμε τι εννοούμε εμπόδια προς την ειρήνη. Γιατί ο στόχος μας είναι η ειρήνη. Δηλαδή η απουσία σύγκρουσης. Τι σημαίνει απουσία σύγκρουση, σημαίνει να μην έχω ανάγκη να επιλέξω ανάμεσα στον λάθος και στον ορθό νου, αλλά να φτάσει εκείνη η στιγμή που έχω επιλέξει πλέον τον ορθό νου και έτσι δεν βρίσκομαι σε σύγκρουση. Οτιδήποτε το εμποδίζει αυτό είναι πνευματικό εμπόδιο προς την ειρήνη. Έτσι λοιπόν στο κεφάλαιο 19, <χαι> ο Ιησούς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αναλύει αυτά τα εμπόδια προς την ειρήνη. Που δεν είναι άλλο από το «Τι με έπιασε τώρα» <χαι> Τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ναι, ακριβώς. Επιγραμματικά λοιπόν τα αναφέρουμε εδώ. Το πρώτο εμπόδιο είναι η επιθυμία να απαλλαγούμε από την ίδια την ειρήνη. Παράξονα. Μαρία. Δεν είναι. Ναι. Δηλαδή όλοι λέμε, μα θέλω ειρήνη, θέλω να έχω ησυχία, να μην έχω ταραχή. Κι όμως μας αποκαλύπτει ο Ιησούς ότι υπάρχει μέσα μας μία επιθυμία να απαλλαγούμε από την ειρήνη. Ίσως θα πρέπει να το υποπτευχούμε πολύ αυτό για να απαλλαγώ από την ειρήνη σημαίνει, σκεπτόμενη με το εγώ, ότι υπάρχει κάποια αιτία εκεί έξω που με κάνει να αναγκάζομαι να φύγω από την ειρήνη. Δηλαδή κάποιος μου επιτίθεται και έτσι εγώ αναγκάζομαι να φύγω από την ειρήνη. Η επιθυμία λοιπόν να απαλλαγώ από την ειρήνη είναι για να κατηγορηθεί κάποιο ότι είναι ένοχος και δεν φταίω εγώ που φεύγω από την ειρήνη. Δηλαδή τα εμπόδια προς την ειρήνη τελικά είναι οι λόγοι για τους οποίους το εγώ μας πείθει, να το πούμε έτσι, να ε, κατηγορήσουμε άλλους ως ενόχους. Και, Κι έτσι εμείς να μένουμε οι δίθεν αθώοι. Και έτσι αποκτάει και ένα δέλεα να είμαστε χωρίς ειρήνη. Τώρα θυμάμαι μία φίλη που μιλούσε για την ανοιξιά της, έφηβη, που έχει μία σχέση, εκρηκτική σχέση, χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν και τη ρωτάει. Μα βρε παιδί μου, δεν μπορείτε ειρηνικά να συμβιώσετε με αυτό το τόσο καλό παιδί που είναι το άλλο παιδί. Και τη είπε η ανιψιά τι, τι λε, Μωρέ, θα είναι βαρετά. Ναι, το ακούμε συχνά αυτό από τα νέα παιδιά, ότι θα είναι βαρετά. Παράξενο, ε. Είναι ότι δεν θέλω την ειρήνη και εδώ εκδηλώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έχει βέβαια πολλή ανάλυση οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλουμε την ειρήνη, αλλά τώρα φύγουμε το θέμα για στοχασμό. Το δεύτερο εμπόδιο είναι να εξισώνουμε τον εαυτό μας με το σώμα, θεωρώντας το πολύτιμο για ό,τι προσφέρει. Ταυτιζόμαστε με το σώμα και θεωρούμε ότι μόνο μέσω του σώματος μπορούμε να έχουμε χαρές και απολαύσεις και ικανοποιήσεις και ειδονές. Και από τη στιγμή που είναι το σώμα πρωταγωνιστής της ζωή μας, το πνεύμα υποχρεωτικά παραμερίζεται. Άρα αρχίζω να σκέφτομαι με αυτό που θα λέγαμε εντό εισαγωγικών σωματικό νου, δηλαδή όχι με την ελευθερία πια του πνεύματος και σε σχέση με το τι αληθινά είμαι, αλλά με εκείνη την ταυτότητα που έχω φτιάξει, ότι είμαι ένα ε, σώμα θνητό, τρωτό και έτσι η ταυτότητά μου γίνεται τρωτή, δεν είμαι αθάνατος. Είμαι κάποιος ο οποίος μπορεί να απειληθεί, μπορεί να πάθει, μπορεί να βλαφθεί και δεν φταίω εγώ γι αυτό, φταίει άλλος. Το σώμα δηλαδή παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο τον κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα σκέψη του εγώ, ακριβώ γι' αυτό. Και φταίει και ο Θεό, βέβαια, γιατί αυτό μου έφτιαξε το σώμα. Οι γονεί, βέβαια, το, το γέννησαν, αλλά ο Θεό αποφάσισε να φτιαχτούν τα σώματα, σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, και τα έκανε να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Ακριβώ. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το πινακάκι εδώ, να εξισώνουμε τον εαυτό μας με το σώμα, θεωρώντας το πολύτιμο για ό,τι προσφέρει. Το πολυτιμότερο πράγμα λοιπόν που προσφέρει το σώμα είναι ότι ακυρώνει την πιθανότητα να είμαστε πνεύμα, αφού το ίδιο αποδεικνύει την αρρώστια βεβαίω και το θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ σιγά σιγά ε, πώς διαμορφώνονται τα εμπόδια προ την ειρήνη μέσα μας ως όπλα εναντίον της αθώωσης ως όπλα εναντίον του πνεύματος. Που πιθανώς δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά εδώ μας το ξεκαθαρίζει τελείω. Και το τρίτο από τα τέ, τέσσερα συνολικά εμπόδια είναι η έλξη του θανάτου. Άλλο ένα παράδοξο, γιατί άμα το πρωτοακούσει κανεί, λέει σιγά τώρα μην έχω έλξη για το θάνατο. Το αντίθετο, προσπαθώ να προστατευτώ από το θάνατο. Όμως ε, να θυμηθούμε ότι ο Φρόιτ ήταν ο πρώτος, έτσι, που διατύπωσε αυτή τη θέση για... και διαπίστωσε ότι υπάρχει μια βαθιά συνείδητη έλξη προς το θάνατο. Είναι το υπέρτατο όπλο ε, εναντίον της ζωής. Η έλξη του θανάτου φαίνεται και όταν απειλούμε τους άλλους, ε, θα πεθάνω να δεις, τι θα πάθεις. Λες και είμαστε κυρίαρχοι του θανάτου εμείς. Λες και εμείς κανονίζουμε πότε θα πεθάνουμε. Αν και το κανονίζουμε νομίζω. Ακριβώς. Αν και το κανονίζουμε, η αλήθεια είναι ότι το κανονίζουμε, κάνουμε ότι δεν το κανονίζουμε, αλλά απειλούμε τους άλλους με αυτό ως τιμωρία. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να μας κάνει να υποπτεθούμε πολύ αυτή την ιδέα. Και το τι ρόλο παίζει τελικά ο θάνατος. Όταν έχουμε απέναντί μας την αθανασία. Αυτό που μας έφτιαξε και της αληθινής μας ταυτότητας. Οι εκδηλώσει λοιπόν αυτών των εμποδίων και του τέταρτου που θα δούμε στη συνέχεια, πώς το καταλαβαίνουμε ότι έχουν ενεργοποιηθεί από τις επιθετικές σκέψεις που κάνουμε, από το φόβο μας για την αγάπη, την έλξη της ενοχής, εγώ ή κάποιος άλλος, κάποιο πάντως να φταίει, και την έλξη του πόνου. Γιατί ειδικά στο δεύτερο εμπόδιο, το να εξισώνουμε τον εαυτό μας με το σώμα, θεωρώντας το πολύτιμο για ό,τι προσφέρει η εξωτερική πλευρά είναι ότι μου προσφέρει ευχαριστήσει και ειδονέ, αλλά αποκρύπτω ή μάλλον παραβλέπω το ότι ξέρω πολύ καλά ότι το σώμα και θα αρρωστήσει και θα πονέσει και θα πεθάνει και έχω μαζί με την έλξη για τις ευχαριστήσεις που μου προσφέρει ενωμένη και την έλξη για τον πόνο και το θάνατο. Είναι αυτοί, αυτές οι τραγικές αντιφάσεις που εμπεριέχονται στο εγώ, έτσι. Ναι, θα μπορούσαμε όλα μαζί να τα βάλουμε κατά την ομπρέλα μια έκφραση που λέει ο Ισού μέσα στα θάματα, την ειδονή τη αμαρτία. Είναι εντυπωσιακή αυτή η έκφραση όταν τη διαβάζει κανεί. Το πόσο μπορεί δηλαδή να αφαιριζόμαστε από το ότι υπάρχει αμαρτία, υπάρχει το κακό, υπάρχει ο πόνο, υπάρχει ο θάνατο, υπάρχει η κόλαση. Υπάρχει μια ειδονή βαθιά μέσα μα, μια άγρια χαρά, η οποία δεν ανήκει στη φύση του Υιού του Θεού που είμαστε, ανήκει όμως στη φύση αυτού που φτιάξαμε, δηλαδή της ιδέας ότι είμαστε διαχωρισμένοι από το Θεό, διαχωρισμένοι από την Αθανασία, διαχωρισμένοι από τη ζωή. Πεθαίνουμε. Αυτή την ιδέα επίσης, να πούμε ότι διαχωριστήκαμε και από αυτήν την ιδέα, από το εγώ όπως λέμε, φαινομενικά και λέμε ότι δεν το έχω φτιάξει εγώ αυτό. Και πού Ποιος το έχει φτιάξει? Ο Θεός. Οπότε έτσι καταλήγουμε στο τέταρτο εμπόδιο, δηλαδή όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, τα οποία είναι κάτω από την ομπρέλα ειδονή της αμαρτίας, δεν τα έχω φτιάξει εγώ. Τα έχει φτιάξει ο Θεός. Και τι Θεός, παράλογος και θυμωμένο. Γιατί πώς θα μπορούσα εγώ να έχω φτιάξει τέτοια τρομερά πράγματα, εγώ το τίποτάκι, το μικρούλι. Το τέταρτο λοιπόν εμπόδιο, το τελευταίο εμπόδιο, το οποίο είναι το πιο δύσκολο να πιστέψει ότι δεν είναι τίποτα και ας φαίνεται σαν να είναι ένα συμπαγή στίχος, αδιαπέραστος, τρομακτικός και ανυπέρβλητος, είναι ο φόβος του ίδιου του Θεού. Εδώ σε αυτό το, το, έργο του Μιχαήλ Αγγέλου είναι η στιγμή της δημιουργίας του ήλιου και της σελήνης στην καπέλα στη φτήνα, αλλά κοιτάξτε πόσο αγριεμένος είναι ο Θεός, ε. Ναι. Α, πα, πα. Θα λέγαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει αυτόν τον Θεό ακριβώς, τον αγριωμένο, τον ζηλότυπο και εκδικητικό Θεό. Σήμερα μπορούμε πια να καταλάβουμε τελείω ότι αυτό το αρχέτυπο του Θεού που έχει παλαιά διαθήκη είναι το ίδιο το εγώ. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του εγώ. Και είναι σε αυτόν τον Θεό, στον οποίο θυσιάζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την ελευθερία που μα προσφέρει ο οδηγό μα μέσα από τον ορθόνο. Είναι λοιπόν υψή τη σημασία το τι επιλέγω κάθε στιγμή, πώ επιλέγω να αντιδράσω, ακόμα και στην ερώτηση την ιδιαίτερη που έκανε η Βέρα, τι κάνουμε με ένα δύσκολο επικριτικό σύντροφο, πώς το διαχειριζόμαστε, είναι ποιον Θεό θα υπηρετήσω, ποιες αρχές θα υπηρετήσω. Θα υπηρετήσω το, τα εμπόδια προς την ειρήνη ή θα υπηρετήσω το πνεύμα μέσα μου, το οποίο με οδηγεί να μάθω ποια είμαι τελικά. Από αυτό εξαρτάται πώς διαχειρίζομαι τις καταστάσεις. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που θα το θα μου έρθει στο νου αμέσως την ώρα που υπάρχει κρίση. Θα πρέπει να το κάνω κάθε μέρα, να εξασκούμε κάθε μέρα έτσι ώστε όταν έρθει η κρίση να είμαι σε θέση να το χειριστώ το θέμα από τον ορθό νου. Γι' αυτό και τα μαθήματα είναι 365, ένα για κάθε μέρα, έτσι ώστε να εκπαιδευτεί ο νους, να μάθει να σκέφτεται θαυματοπιά, ας το πούμε. και θα έλεγα και κάτι ακόμα, Μαρία μου, ότι πολλές φορές επιλέγουμε στη ζωή μας ανθρώπους με τους οποίους πονάμε, μας πονάει η σχέση, η επίκριση για παράδειγμα, η κακοποιητική σχέση. Δεν ήρθανε, δεν, δεν μπήκαν με το ζόρι στη ζωή μας. Αν εξαιρέσουμε αυτούς με τους οποίους γεννηθήκαμε, δηλαδή τους γονείς μας και το άμεσο περιβάλλον, που και γι' αυτό έχει γίνει επιλογή, εδώ που τα λέμε, αλλά ας πούμε ότι δεν το έχω, δεν έχω επίγνωση γι' αυτό. Το άλλο κομμάτι για το οποίο έχουμε επίγνωση είναι ότι τους φίλους μας, τους συντρόφους μας, τους συνεργάτες μας, τους επιλέγουμε. Και αν συνεχίζουμε τη σχέση μαζί τους, είναι γιατί αυτό που κάνουν είναι κάτι που το θέλουμε. Είναι η έλξη του πόνου. Είναι αυτό που μόλις διαβάσαμε. Ναι. Και είναι και αυτό που κι εμείς κάνουμε όταν αυτό το περίφημο Δίνουμε μια κλωτσιά και αδειάζουμε την καρδάρα με το γάλα, που με τόση υπομονή συλλέξαμε τόση ώρα και ξαφνικά λέμε κάτι κάνουμε κάτι και χαλάνε τα πάντα. για mm -hmm. μια στιγμή, έτσι λοιπόν επιλέγουμε ανθρώπους και καταστάσεις για να πονάμε. Υπάρχει λοιπόν τελικά συμπερασματικά ένα σκεπτικό μέσα μας, ότι για να αθωθούμε, για να σωθούμε, για να παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό μετά το θάνατο, θα πρέπει να έχουμε πληρώσει ένα τίμημα. Και το τίμημα είναι μέσα από πόνο. Αυτό το σκεπτικό με το οποίο μεγαλώσαμε και με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι και δισεκατομμύρια ακόμα θα συνεχίσουν μέχρι να αλλάξει σκεπτικό ο κόσμος, να έρχονται και να μαθαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, είναι ένα σκεπτικό τελείως λανθασμένο και είναι άδικο για τον Υιό του Θεού. Αυτό μας διδάσκουν τα μαθήματα θαυμάτων ότι είναι άδικο και μας δίνουν έναν άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε. Το να μην θέλω λοιπόν την κακοποίηση προς τον άλλον και την κακοποίηση από τον άλλον προς εμένα και να καλέσω τον οδηγό μου για να με βοηθήσει να το αντιμετωπίσω αλλιώ. Όχι απλώ να το αρνηθώ και να φέρω το εγώ μέσα για να με βοηθήσει να το αντιμετωπίσω, αλλά να φέρω τον οδηγό, το πνεύμα μέσα μου. Είναι αυτό που θα μου φέρει η ειρήνη. Και έτσι σιγά σιγά μαθαίνω να υπερβαίνω αυτά τα εμπόδια. Την έλξη για το θάνατο, την έλξη για τον πόνο, το σώμα δηλαδή, και την έλξη να μην θέλω την ειρήνη. Την Γιατί... έλξη της ενοχής ναι. και την άρνηση της ειρήνης, όπως το είπες. Ναι. Λοιπόν, για όλα αυτά μια πολύ καλή θεραπεία προτείνουν τα θαύματα. Ε. Ποια. Ε, ποια πρέπει να την ξέρετε. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση αφαιρεί ότι στέκει ανάμεσα σε εσά και τον αδερφό σα. Είναι η επιθυμία να ενωθείτε μαζί του και όχι να είστε διαχωρισμένοι. Την ονομάζουμε επιθυμία επειδή εξακολουθεί να αντιλαμβάνετε άλλες επιλογές και ακόμα δεν έχει φτάσει πλήρως πέρα από τον κόσμο της επιλογής. Όμως αυτή η ευχή βρίσκεται σε συμφωνία με τον ουρανό και δεν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού. Παρόλο που δεν καταφέρνει να σας δώσει ολόκληρη την κληρονομιά σας, αφαιρεί τα εμπόδια που θέσετε ανάμεσα στον ουρανό όπου βρίσκεστε και στην αναγνώριση του πού και του ποιοι είστε. Είναι από το κεφάλαιο 26, το κεφάλαιο 7. Συγχώρεσε λοιπόν να φέρει αυτά τα εμπόδια και μετά το τελευταίο βήμα το κάνει ο Θεός. Και μας λέει, όπως μας λέει εδώ ακριβώ το κείμενο, δεν καταφέρει να μας δώσει ολόκληρη την κληρονομιά, αλλά φέρει τα εμπόδια που θέσετε ανάμεσα στον ουρανό που βρίσκεστε. Δηλαδή, είμαστε αλλού από εκεί που βλέπουν τα φυσικά μάτια. Ο κόσμος που βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια είναι η προβολή της επιθυμίας μας να μην είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, είμαστε στον ουρανό και δεν θέλουμε να είμαστε. Από, τι? από ένα βαθύ πόνο και ένα βαθύ φόβο. Ποιόν, ότι έχουμε καταστρέψει την αγάπη. Την αγάπη δεν υπάρχει πια, ότι έχουμε επιτεθεί στο Θεό και αυτός μας κυνηγάει. Αυτό όλο είναι ένα δράμα, μια τραγωδία ανθρώπινη, η οποία δεν αληθεύει. Έτσι λοιπόν, για να ξανάρθουμε στην ερώτηση της Τάτας, συνοψίζοντας όσα είπαμε, όταν λέμε πνευματικό εμπόδιο, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι οτιδήποτε μας παρεμποδίζει να βιώνουμε και να εκφράζουμε την αληθινή φύση μας, η οποία είναι όπως η φύση του Θεού, η αγάπη. ρωτάω λοιπόν τον εαυτό μου κάθε φορά που έρχεται η πρώτη ερώτηση «Μα τι με έπιασε τώρα» να καταλάβω ότι αυτό που με έπιασε τώρα είναι το εγώ και με απομάκρυνει από την αγάπη που είμαι. Ναι. Και βλέπουμε εδώ μία ερώτηση που έχει γράψει η Ελένη και ο Γιώργος. Τα ίδια τα εμπόδια δεν λειτουργούν αν το επιλέξουμε ως γέφυρες μετάβασης στον ορθόνο δεν είναι οδοδείκτες, μετατρέποντας για παράδειγμα την έλξη του θανάτου στο αντίθετό της την έλξη για ζωή. Τα ίδια τα εμπόδια θα μπορούσαμε να υποπτευθούμε ότι είναι παράλογα και εξαιτία αυτού να ζητήσουμε βοήθεια. Εάν μόνοι μας επιλέξουμε να αντιστρέψουμε τα εμπόδια που νοητικά έτσι όπως το έχεις γράψει Ελένη ισχύει αλλά αυτή η αντιστροφή για να γίνει βίωμα χρειάζεται οδηγό. Εάν πάμε να το κάνουμε μόνοι μα, είναι σίγουρο ότι θα μπει το εγώ στη μέση. Εκατό Γιατί είναι πιο γρήγορο από εμά και γιατί είναι απόλυτα συνεπέ στο σκοπό του. Δεν τον χάνει ποτέ. Εμεί τον χάνουμε. Ποιο είναι ο εμεί, ο επιλογέα. Ο οποίο ακόμα ζει ανάμεσα σε δύο κόσμου, ή πρέπει να επιλέγει ανάμεσα σε δύο κόσμου. Τον λάθο και τον ορθό νου. Και είναι πολύ εύκολο να επιλέξει ξανά τον λάθο νου γιατί υπάρχει το εγώ, ο πονηρός, ο οποίο είναι πιο πονηρός από εμά. Οπότε ναι, ε, υπάρχει και ένα ρητό που λέει, the obstacle is the path, δηλαδή ναι. το εμπόδιο είναι το μονοπάτι, και ναι, μπορεί το εμπόδιο και ο πόνος να είναι το ξυπνητήρι, που θα μας κάνει να πούμε, δεν το θέλω άλλο πια και να στραφούμε στον οδηγό για τα περαιτέρω. Ναι, αυτό. Θα λοιπόν mm -hmm. το λόγο στην Αφροδίτη και μετά στην Άσπα. Mm -hmm. Καλή χρονιά σε όλους. Ε, δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σας, γιατί είμαι 12 μέρες με COVID. Ε, το περνάω σχετικά ήπια, ενώ ξεκίνησα στην αρχή πάρα πολύ καλά. Είναι τώρα δύο-τρεις μέρες που δεν μπορώ να, να πάω προς τον ορθό μου. Με έχει καταλάβει λίγο ο και ήθελα λίγο να μου στείλετε καλή ενέργεια. Αυτό. Απλά δηλαδή φοβάμαι, ενώ ο γιατρό μου μου λέει δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι. Απλά επειδή έχω σκαμπανεβάσματα, ανεβαίνει, κατεβαίνει ο πυρετό και αυτό μου, μου, βγάζει φόβο. Και δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Όσο κι αν ζητάω βοήθεια από τον οδηγό μου, είναι τώρα δύο μέρε που δεν, δεν την έχω. Και φταίω εγώ γι' αυτό, το ξέρω. Αυτό. Φροντίδη, ευχαριστούμε για την τοποθέτηση <laughs> και για την βοήθεια που ζήτησες. Το που είπες και φταίω εγώ ξεκίνα από αυτό. Θέλει διόρθωση αμέσως. Δεν φταίς. Δεν φταίς σε τίποτα. Η επιλογή που κάνει ο νους μας όταν είμαστε υπό το κράτος του φόβου είναι αναμενόμενη. Δηλαδή να κοιτάω συνέχεια προς το φόβο ενώ δεν τον θέλω. Δεν είναι παράδοξο. Δεν είναι ότι φταίω λοιπόν. Μην το παίρνεις έτσι, γιατί η ενοχή θα σε καθυλώσει στο φόβο, σαν είναι. ανάγκη να εξηλαιωθεί μέσα από τον πόνο, το οποίο είναι παράλογο. Τι χρειάζεται. Το εξή. Τι θέλω, Ειρήνη. Τι θέλω, όχι να μην φοβάμαι, μπορείς να πεις μια άλλη έκφραση, όχι να μην φοβάμαι, αλλά να πεις μια άλλη έκφραση. Θέλω να βλέπω την ομορφιά γύρω μου, έστω σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να τραγουδήσω, να χορέψω. Να αγαπήσω. Να αγκαλιάσω. Αν στραφείς προς αυτό και όχι προς το να αποφεύγεις το φόβο, έχει αλλάξει αμέσως ο σκοπός της κάθε στιγμή σου. Δηλαδή κοίτα σε αυτό που θες, όχι σε αυτό που δεν θες. Mm. Είναι κλειδί αυτό. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τον φόβο. Άδικα. Άστον εκεί που είναι. Να κάνει τη δουλειά του. Εσύ μπορείς να επιλέγεις συνεχώς να κοιτάς από την άλλη μεριά. Στην άλλη μεριά είναι ο οδηγό. Πολύ πρακτικά αυτή είναι η μία θέση για να μην μιλήσουμε μέσα από τα θαύματα πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί τα υπόλοιπα θα στα πει ο οδηγό μόλι στραφεί προ αυτόν. Ναι, θα μπορούσαμε επίση αυτό όλο, Μαρία μου, να το συνοψίσουμε που είπες στο να στραφείς στον οδηγό σου και να του πει: Σου προσφέρω όλο μου το φόβο, ώστε η ειρήνη σου να κυλήσει από σένα σε μένα θέλω ειρήνη στο νου μου. Και να επιδιώκεις την ειρήνη, την εστίαση στην ειρήνη, αλλά δίνοντας όλο το φόβο σου. Μην κρατήσει τίποτα. Δώσ' το όλο στον οδηγό σου, στον Ιησού. Δηλαδή, δίνε το, φόβο, δίνε το νου σου που φοβάται. Θέλω να τον θεραπεύσεις, θεράπευσέ τον. Κοιτώντα όμω προ τη μεριά πάντα του οδηγού. Αυτό που θέλω να, να έχω τελικά. Να ναι, είσαι σίγουρη ε. ότι και αυτό θα περάσει, Αφροδίτη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και είμαστε όλοι μαζί σου. Σου στέλνουμε μια νοερή αγκαλιά όλοι μαζί. Ευχαριστώ. <σχ> Α, Καλημέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Εγώ είναι άσχετη η ερώτησή μου, διαβάζω αυτό τον καιρό το υπέρτατο ταξίδι του Μωρό. Πόσο κοντά είναι στα Μαθήματα Θαυμάτων αυτό και πόσο αληθινό είναι πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς τι ρωτάς εδώ από τους υπόλοιπους. Αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο... Είναι ένα που φάρε... πήγε στην αρχή σε μία περιοχή που δεν του άρεσε, γιατί δεν υπήρχε γνώση, έτσι κατάλαβα εγώ. <laughs> δεν, δεν υπήρχε γνώση και εξέλιξη και μετά πήγε σε μία άλλη εποχή, ε, περιοχή. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά λέω εγώ όλο αυτό το πράγμα πόσο κοντά είναι στην αλήθεια του θανάτου και πόσο, δεν το έχω τελειώσει το βιβλίο, και πόσο κοντά είναι στα μαθήματα θαυμάτων. Ωραία, Άσπα. Να πούμε λοιπόν το εξή. Ο Μπόμ Μονρό είναι αυτός ο επιχειρηματίας, ο οποίος ξαφνικά είχε εμπειρία εξωσωματική και συνέχισε να την έχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και έφτιαξε το Ινστιτούτο Μονρό, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος είναι καθαρά ερευνητικός, κάνει και σεμινάρια πια για να μπορεί κάποιο να εξερευνήσει τη συνειδητότητά του και να μην νομίζει ότι είναι μόνο ένα σώμα. Το βασικό μότο του Ινστιτούτου Μονρό και μέσα από τις ερευνές του, οι οποίες έρευνες γίνονται μέσα από πανεπιστήμια με ειδικού της NASA και έχουν φτιάξει τους περίφημους ήχους Hemisync από το Hemispheric Synchronization, τις ελληνικές λέξεις δηλαδή ημισφαιρικό συγχρονισμό και το συγχρονισμό των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, μιλάμε για το σώμα εδώ, το οποίο βοηθά στο να μπορέσει ο νους να χαλαρώσει το σώμα τελείω και έτσι να μπορέσει να εξερευνήσει τη συνειδητότητά του. Ε, αυτό μπορεί να βοηθήσει μια ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει εσά αυτό. Βοηθάει στο να περάσω από τον λάθο του στον ορθό νου. Η απάντηση είναι σαφώ ναι. Δεν γίνεται όμω αμέσω. Γι' αυτό και έχουν φτιαχτεί στάδια. Τα προγράμματα του Ιστιτούτου Μονρό είναι στάδια. Αυτό λοιπόν που αναφέρει, που περιγράφει ο Μπομπ Μονρό στα τρία βιβλία τα οποία έγραψε, είναι αυτά που εμπειριώθηκε και εξερεύνησε με άλλες νοημοσύνες, γιατί συνάντησε και άλλες συνειδητότητες στα ταξίδια, τα εξωσωματικά, στα παιδεία τα διάφορα. Συνάντησε οδηγού, οι οποίοι τον πήγαν πιο πέρα, τον άφησαν για να τον παραλάβει άλλος οδηγό και τελικά να προχωρήσει και μόνος του. Και όταν τέλειωσε όλη αυτή η εξερεύνηση, στο πεδίο της συνειδητότητας έφτασε σε ένα σημείο που κατάλαβε ότι κάτι έχει παραλείψει και αναρωτιόταν για έξι μήνε. Τι είναι αυτό που έχασα. I have missed something, έλεγε. Και τελικά γύρισε και είπε στον εαυτό του το βασικό. Ποιο είναι να συναντήσω τον δημιουργό μου και να του σφίξω το χέρι και να του πω τι ομορφιά έχει φτιάξει. Εκεί κατέληξαν αυτά τα ταξίδια του Μονρό, ο οποίος βεβαίως χάρισε στην ανθρωπότητα τον δυτικό άνθρωπο με τη δυτική σκέψη κάτι πολύ βασικό. Ποιο? Τον οδήγησε, τον οδηγεί μέσα από, ένα, από έναν άλλον τρόπο να αντιμετωπίσει το θάνατο, κάτι που δεν υπάρχει. Ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα υλικό σώμα. Σε αυτό οδηγούν το βασικό τα προγράμματα του του Μονρό, όπως και στο Τον εξερευνήσει κάποιο τη συνειδητότητά του και να το αντιμετωπίσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Α μην μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για αυτά τα σεμινάρια, δεν είναι το αντικείμενό μα. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Οι εμπειρίε που είχε είναι μην ξεχνάμε ότι είμαστε σαν ένα παγόβουνο, Μια μικρή κορφή και ένα πολύ μεγάλο αθέατο βάθο. Σε αυτό το αθέατο βάθο που εκτείνεται η συνειδητότητά μα, υπάρχουν πάρα πολλά πεδία που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά που όταν αρχίζουμε να εξερευνούμε, τα ανακαλύπτουμε. Είναι εκεί. Και όταν τα διαπεράσουμε όλα, βρίσκουμε το δημιουργό. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Μελίνα, σε ακούμε. Καλή χρονιά πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Αν εγώ σε κάποιες χρονικές στιγμές, ας πούμε, ανέχομαι αυτή την επιθετική συμπεριφορά, τι έχω να μάθω από αυτό. Το τι έχεις να μάθεις θα το πεις μόνη σου, γιατί κάτι μαθαίνεις κάθε φορά. Μαθαίνω ότι δεν αξίζω κάτι καλύτερο. Μαθαίνω ότι ο κόσμος είναι κακός και εγώ είμαι αθώα μαθαίνω ότι δεν το θέλω άλλο πια και αλλάζω. Με πολλούς τρόπους επιδιώκουμε την εξηλαίωση. Ο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο την επιδιώκουμε είναι μέσω του πόνου. Και πολλές φορές δεν αναλαμβάνουμε άμεσα να πονέσουμε τον εαυτό μας, έμεσα, μέσα από επιλογές συντρόφων που τους χρησιμοποιούμε σαν μαστίγια για να μας χτυπάμε. Ευχαριστώ. Εμείς με λύνουμε. Ευχαριστούμε. Βλέπετε πως είμαστε πολύ περισσότερα από ένα υλικό σώμα όταν κάνουμε αυτά τα εσωτερικά ταξίδια. Ας πάρουμε το χέρι του οδηγού μας και δεν πειράζει εάν χάσαμε για μια στιγμή την επαφή, αν είπαμε ή κάναμε κάτι το οποίο μας έβγαλε από την ειρήνη. Δεν πειράζει. Παίρνουμε πάλι το χέρι του και του λέμε, οδήγησέ με πάνω απ' όλα θέλω να υπάρχει φως και ειρήνη στο νου μου. Και όλα τα άλλα θα αυτορυθμιστούν. Έτσι, Αφροδίτη. <χω> φως και ειρήνη στον κόσμο. Και βάζω το λιθαράκι μου. Θέλω να συνεισφέρω σε αυτό. Και είμαστε μια δυνατή ομάδα πλέον. Και μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι μαζί σήμερα στον κόσμο. Θέλω να υπάρχει ειρήνη. Σε μια εβδομάδα Είμαστε πάλι μαζί για αυτή την ωραία συνάντηση για τα μαθήματα θερμάτων. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.